θεσμούς και τις δικές μας θέσεις. Πριν όμως από αυτό, θα ήθελα να επανέλθω και να σας πω ότι αναμένω και σήμερα από σας, κύριε Υπουργέ, την θέση της κυβέρνησης και τη θέση τη δική σας για την συνεχιζόμενη εμπριστική, προκλητική, πρακτόρικη και προβοκατόρικη επίθεση του Συμβούλου του Πρωθυπουργού, του κυρίου Λαζαρίδη, βουλευτή επικρατείας όπως και εσείς, στο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ο Σύμβουλος του Πρωθυπουργού επιλέγει να τοποθετηθεί λέγοντας ότι το κόμμα το οποίο σήμερα βρίσκεται πρώτο σε αποδοχή στην κοινωνία, το κόμμα το οποίο κατά τις προηγούμενες εκλογές έχει την θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, βρίσκεται δήθεν εκτός συνταγματικού τόξου, αντιλαμβάνεστε ότι τα ζητήματα δεν είναι ούτε ιδιωτικής διαχείρισης, ούτε προσωπικής διάθεσης και κανείς δεν μπορεί να παίζει με τη δημοκρατία. Ως βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου αισθάνομαι την ανάγκη να πω ότι δημιουργεί μείζωνα ανησυχία η επιμονή του κυρίου Λαζαρίδη, ειδικώς εχθές το βράδυ, να μιλά για νεκρούς που θα έρθουν και για τους οποίους προειδοποιεί, προσφέροντας, όπως είπε, υπηρεσίες. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη στην κυβέρνηση, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη στον Πρωθυπουργό, είναι υπεύθυνος ο Πρωθυπουργός. Και βεβαίως, κανείς δεν δικαιούται να προσποιείται ότι αγνοεί τα σχέδια αποσταθεροποίησης που υπάρχουν σε βάρος της χώρας διαγνωσμένα από ποινικές υποθέσεις που εκκρεμούν και κανένας δεν μπορεί να προσποιείται ότι αγνοεί τι σημαίνει προβοκάτσια. Για το λόγο αυτό και για το γεγονός ότι η επιλογή του κυρίου Λαζαρίδη εχθές καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ήταν να συμψηφίζει εγκληματικές πράξεις με δημοκρατικούς αγώνες, να συμψηφίζει εγκληματικές εκδηλώσεις με κοινοβουλευτική παρουσία, θα πρέπει η κυβέρνηση λεπτό, κυρία, να τοποθετηθεί λεπτό, κυρία, και να αναλάβει τις ευθύνες. Μισό λεπτό. Παρακαλώ. Γιατί